Τώρα θα πάμε στην, είναι κοντά μας η κυρία Γιάννα Κανέλη, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κυρία Κανέλη, γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα κύριε Σκέφαζα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εγώ. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος αυτές τις εκλογές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και επειδή έχετε γερή μνήμη, κάποτε πριν πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, υπήρχε ένα σύνθημα. Κουκουέ αλλαγή, δεύτερη κατανομή, κουκουέ 17%. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η σημερινή επιδίωξη του κουκουέ. Η θεαματική αύξηση των ποσοστών. Ναι, το οποίο αυτό πώς αποτυπώνεται, πώς προσδιορίζεται σε αριθμούς. Κοιτάξτε, αν το πάμε με βάση τα συστήματα, θα πρέπει να σας δώσω αριθμούς. Ναι. Και θα γίνω και εγώ λιγάκι σαν το, όπως το λένε, τη συμπλήρωση του προπότων ημερών. Mm-hmm. Και αυτό δεν νομίζω θέλετε. Ότι στερείται πολιτική σοβαρότητας από μεριάς μου. Και ξέρετε ότι για το κουκουέ είναι πολύ δύσκολη η ανωδική πορεία, γιατί βρίσκεται αντιμέτωπο περίπου με το σύνολο των κομμάτων. Mm-hmm. Δεν έχει αντίπαλο συγκεκριμένο. Δεν έχει ένα από τα κόμματα για να κάνει να το παίξει μονομαχία στο Ελπάσο. Είναι απέναντι σε όλους. Είναι απέναντι σε όλους σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση του τόπου και κυρίως τον προσανατολισμό. Mm-hmm. Μιας κυβέρνησης έχει ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα. Αναλυτικό, επιστημονικό, κατατεθειμένο. Ναι. Και έχει και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, ήδη κατατεθειμένες και ήδη απορριφθήσεις από το κοινοβούλιο, το οποίο είναι ο Ιερός Ναός της Δημοκρατίας. Αυτός ο Ιερός Ναός της Δημοκρατίας, ξέρετε, έχει και ιερούς αποκλεισμούς συζητήσεων. Είναι απίστευτο, αλλά είναι πραγματικό. Και το λέω με το χέρι στην καρδιά, έχω πολλά χρόνια μέσα στο κοινοβούλιο. Και ευτυχώς που τα έχω για να μπορώ και να μιλάω από θέση γνωστικής ισχύως. Άρα γι' αυτό είναι εκβιαστικό το δίλημα περί ακυβερνησίας ή σταθερότητας. Δεν υπάρχει. Το λέτε συχνά αυτό. Όχι, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει. Τα υπόλοιπα κόμματα το λένε. Και είναι μια καραμέλα η οποία είναι και κοροϊδευτική εδώ που τα λένε. Ποιον λένε τα υπόλοιπα κόμματα? Ότι θα προέλθει η ακυβερνησία αν δεν γίνει αυτό, αν δεν γίνει εκείνο. Ναι, αυτό λέω, ότι ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι είναι εκβιαστικό αυτό το δίλημα. Απολύτως εκβιαστικό είναι. Είναι εκβιαστικό, είναι κακόηθες και είναι και πονηρό. Είναι σαν την καραμέλα που να παίξω γλυκιά και μόλις τη δαγκώσεις, κινίνο, στριχνίνη και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από πίκρα μέχρι κάτω. Θα μας πείτε τι έχει το κινίνο σε πολιτικό επίπεδο. Διάβαζα τον Ριζοσπάστη πριν από λίγες ημέρες και έλεγε ότι έρχεται υπερμνημόνιο στην οικονομία. Αυτό είναι το ένα. Το ένα κινίνο αυτό. Πάμε από τα πρακτικά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά. Προέχει το κινίνο της εξαπάτησης. Mm-hmm. Όταν κόμματα είναι διαφορετικά μεταξύ τους και προτείνουν κάτι διαφορετικό. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα, τι διαφορετικό. Τα 3/4 της νομοθεσίας που προκύπτουν, οι βασικές οικονομικές αποφάσεις, οι γεωστρατηγικές αποφάσεις, η εξωτερική πολιτική καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όσο είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, τι διαφορετικό θα έχεις? Διαχείριση, πρόσωπα, φάτσες. Δηλαδή, κοντολογείς, βγάλει το μπλεύρι και βάλει το μπολάκι. Βγάλει το μπολάκι και βάλει το μπλεύρι. Mm-hmm. Να πάρω τώρα δύο προβεβλημένους υπουργούς. Δεν είναι το κρατούμενο. Δεύτερον, ισχυροποιήστε με γιατί εγώ μπορώ. Να κυβερνήσω και ο λαός δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητος. Ψεύδος ασύστολο. Όποτε δεν τα κατάφερε κάποιος με τα ποσοστά, ανακάτεψε την τράπουλα και έκανε τις πιο ανίερες, θεωρητικά και ιδεολογικά σαλτιμπάγκικες συμπλεύσεις και συγκυβερνήσεις. Για παράδειγμα, δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα, το ξέρετε κι εσείς κι εγώ. Και μένουμε να μιλάμε για τη σύμπλευση με τους ΑΝΕΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαντάζομαι άνθρωπος. Λογικός, ανεξαρτήτως, ακόμα και ουδέτερος πολιτικά, ξέρετε τι εννοώ. Εντελώς, και διάφορος για την πολιτική. Δεν φαντάστηκε σε εκείνο το κλίμα των ημερών του Γενάρη, θα ξυπνήσει το πρωί και θα δει τον καμένο αγκαλιά στα προπήλαια με τον Τσίπρα. Ναι, το ερώτημα είναι τώρα τι θα δούμε. Ποιους θα δούμε αγκαλιά. Κάτι παρόμοιο, δεν θα είναι δύσκολο. Δηλαδή, εντάξει τώρα, το να γυρίσει στους κόλπους, ας πούμε, μια σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης θα είναι μια πιο μοντέρνα του 21ου αιώνα μετανοούσα Μαγδαληνή. Mm-hmm. Μπορεί να μετανοήσει έτσι, θα μετανοήσει αλλιώς. Mm-hmm. Ή μπορεί να μην μετανοήσει, να κάνει τους άλλους να μετανοήσουν και να φτύσουν αίμα που το κάνανε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι λέγανε και για τον Καμένο, έκατσε 5 χρόνια στην κυβέρνηση. Ναι, δεν βγαίνει ακριβώς ο αριθμός με αυτούς τους δύο που μου λέτε. Και... λέω για τους άλλους. Τώρα, άμα πάμε στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και αν έχει πίσω της. Με θυμάμαι πριν από 15 χρόνια.
Ναι. Να λέω εντάξει, μην ανησυχείτε. Η Νέα Δημοκρατία, εάν δεν τα καταφέρει, θα έχει σύμπλευση με το Πασόκ και θα κάνουν συγκυβέρνηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις πρώτες μέρες και τον πρώτο καιρό εκείνης της προεκλογικής εκστρατείας τι λιδωρία και ναι, ήταν αδιανόητο. Τι ηρωνία έχω εισπράξει. Την αυτά που λέτε και τα λέτε εσείς μόνο στο Κουκουέ και αυτές οι ακρότες, κυρία Κανέλη, ο νεαρόφεα. Έχω φάει προγκάρισμα στην τηλεόραση να το λέω. Άρα καμία ακρότητα για, για αυτό που έπεται για τη συνέχεια έχουμε. Που τέτοιες ναι. Που θα υπάρξουν. Mm-hmm. Πολλές πιθανές. Δεν μπορώ να τις ξέρω εγώ. Ξέρετε, καθόλου. Όταν... Έσουμε για παράδειγμα, να σας πω κάτι. Πώς να ξέρω την ακρότητα αυτή τη στιγμή ως κουκιά αν δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κόμμα της άκρας δεξιάς. Το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα είναι του καταδικασμένου. Θα είναι του εισαγγελέα. Έχουμε και πρωτοτυπίες. Mm-hmm. Μεγάλες πρωτοτυπίες. Η άκρα δεξιά στην Ελλάδα αναβαθμίζεται. Αντί να έχει ηγέτη έναν καταδικασμένο, γιατί η ωραία μας αστική δημοκρατία έφτιαξε ένα νομοθέτημα, τάχα μου δίθεν να αφήσει τον καταδικασμένο απ' έξω, αναβιβάζεται και πάει ο εισαγγελέας. Δηλαδή η δικαιοσύνη διαστική που καταδικάζει τον καταδικασμένο παίρνει τα ηνία και τη θέση του καταδικασμένου να γίνει ηγέτης σε κόμμα. Αυτό διαβάζω εγώ. Άρα επιλέγουμε τον εισαγγελέα ή δεν τον επιλέγουμε, αυτό λέτε. Θα τον επιλέξουν μάλλον από ό,τι φαίνεται και λένε οι πληροφορίες. Δεν θα κατέβει ο Βασιλιάδης κατευθείαν, θα βάλει ένα αγαπημένο του εισαγγελέα. Θέλω να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι όταν ζορίζεται κάποιο στέλεχος, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτόματα επικαλείται το ΚΚΕ. Ότι λέει μπορεί να μην μας στηρίξει το ΚΚΕ, αλλά με την ανοχή του ΚΚΕ θα κυβερνήσουμε. Ούτε λίγο ούτε πολύ σας θεωρούν ή θέλουν ή επιδιώκουν να σας θεωρήσουν δεδομένους. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Έχω μια αλλεργική λόγω σκόνης. Είναι η εποχή πάντως. Ναι, είναι αυτή η σκόνη από τα πέφκα που με σκοτώνει. Λοιπόν, να ζητήσει, ζητάει ανοχή. Ναι, ανοχή από εσάς. Τώρα, κοιτάξτε. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Το ζήτησαμε στη Βουλή να λέει οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής δεν βρωμάνε. Προκειμένου να περάσει ένα νομοσχέδιο. Mm-hmm. Δηλαδή η ανοχή του φτάνει μέχρι εκεί. Αν κρίνει εξ συνδύων, μπορεί να φαντάζεται ότι και η ανοχή του ΚΚΕ μπορεί να δοθεί. Έλα από το ΚΚΕ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση για ανοχή. Ναι. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να δώσει ανοχή. Μέχρι τώρα κατηγορείται, ακόμα και για τις μέρες που ψηφίζει, ξέρω εγώ, παρόν σε κάτι, και τις πιο πολλές φορές είναι κάποιο νομοσχέδιο για το οποίο δεν θέλουμε να ακυρωθούν 3-4 διατάξεις από τις 300 αρνητικές που έχει για κάποια κοινωνική ομάδα, για κάποιους εργαζόμενους μέσα σε ένα νομοσχέδιο. Επομένως, να δείξουμε ανοχή σε τι. Είναι αδύνατον. Είναι πρακτικά αδύνατον και κυρίως, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι πολιτικά αυτοακυρωτικό για το ΚΚΕ. Ναι. Πολιτικά ακυρωτικό. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Χρόνια κι εσείς στην δημοσιογραφία. Είδα ένα δημοσίευμα, το έγραψε ή την Παρασκευή το Σάββατο η Εστία. Το βλέπω σήμερα και στα νέα για lifestyle του γραμματέα και μοντερνιές του ΚΚΕ για να προσεγγίσει τον κόσμο, τους νέους, αλλά και για τη δεύτερη κάλπη, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποσπάσει κομμουνιστικές ψήφους στη δεύτερη κάλπη, άρα με κάποιο τρόπο πρέπει το ΚΚΕ να παίξει άμυνα σε αυτό. Θα ήθελα ένα σχόλιο και πολιτικό και δημοσιογραφικό. Κοιτάξτε, ο Μανώλης Τσοκοτάκης είναι πολύ καλός δημοσιογράφος και κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και είναι και πολύ καλός διευθυντής, αλλά είναι της Εστίας. Και στα νέα υπάρχει σήμερα. Ναι, τώρα για να παράγουν τα νέα την Εστία, γιατί δεν αναπαράγουν το ριζοσπάστη ποτέ. Δεν σας κάνει εντύπωση. Ποιος έχει αναπαράξει το ριζοσπάστη? Αν εμείς γράφαμε κάτι στο ριζοσπάστη, υπήρχε περίπτωση να μου κάνετε εσείς ερώτηση? Είναι κλισέ αυτό. Εγώ πολλές φορές, ξέρετε, κάποτε. Αλλά εσείς μπορείτε να το κάνετε, κυρία Σκιαφάκα, τώρα. Ρητορικός είναι ο τρόπος με τον οποίο σας απαντάω. Όχι, το λέω, μπορώ να το πω ένα μικρό περιστατικό. Κάποτε είχα συναντήσει τον Χαρίλαο ως νεαρός ρεπόρτερ και μαθητή σας τότε στον Αντένα. Mm. Και του κάνω μια ερώτηση και με πιάνει παραμάσχαλα και μου λέει: Να σου πω κάτι.
αν είχες διαβάσει ριζοσπάστη, αυτό το ερώτημα δεν θα το είχες κάνει. Θα αλήθεια. Το εγνώριζες. Και λοιπόν, από τότε διαβάζεις ριζοσπάστη. Και από τότε φαντάζει. Διαβάζω και ριζοσπάστη. Ρίζον τυχερός. Δεν ξέρουμε αν ο Κουτάκης ήταν το ίδιο τυχερός. Γι' αυτό ο συνάδελφος των νέων, δεν το ξέρουμε αυτό. Θέλω μια πολιτική εξήγηση. Το κάνει. Θέλω μια πολιτική εξήγηση γι' αυτό όμως. Μια πολιτική εκτίμηση. Θεωρώ ότι κάνει μια επικοινωνιακή κριτική. Και κάνει μια επικοινωνιακή κριτική θεωρώντας και είναι πραγματικότητα ότι υπάρχει καθιερωμένη στην Ελλάδα μια αντίληψη ότι η επικοινωνία, τα μέσα, από το lifestyle μέχρι τα βαθύτερα πολιτικά και από τα debate μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, τα media ανήκουν σε οποιοδήποτε χώρο εκτός από το κομμουνιστικό. Ναι. Επομένως, όταν εμφανιστεί ένας κομμουνιστής, τον αντιμετωπίζουν περίπου σαν τη μοίρα μες στο γάλα. Τι θες εσύ στα χωράφια. Γιατί πήγες στην Αταλία Γερμανού, ας πούμε. Εντάξει, ξέρετε τι μου σήρανε όταν πήγα πριν από πολλά χρόνια εγώ, η συνάδελφή μου κιόλας, στην Ελένη Μενεγάκη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Δεν είναι μια στροφή αυτό. Και τι αναπαραγωγή για να είχε προσεγγίσετε γίνει. Νέα παιδιά, νέους ανθρώπους. Σας θυμίζω στην ΕΡΤ εμφανίζεται η Αλέγα Παπαρίγα και φοράει μια. Στο προεκλογικό debate φοράει μια κόκκινη καρδιά. Μια κόκκινη καρδιά, ένα κόσμο εδώ μπροστά στο λαιμό. Από αυτά που θα τα δείτε, με το σωρό να φοράνε οι γυναίκες έξω. Με το σωρό όμως. Αλήθεια σας το λέω. Δεν μπορεί και εσείς θα έχετε. Μια κόρη, μια φίλη, μια γνωστή που την έχετε δει να φοράει ένα κόσμο που είναι σε σχήμα καρδιάς. Τι της είχαν στείλει για το lifestyle τότε της Παπαρία. Τι είχε ακούσει. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Επομένως, πρώτα απ' όλα, εμάς δεν ιδρώνει τα αυτή μας, αυτό το ξέρουμε. Δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη φάση του δώσανε λίγο μεγαλύτερη έκταση και ο Κοτάκης και τα νέα και οι υπόλοιποι, γιατί ανησυχούν. Δεν επρόκειτο να δείτε γραμμή από αυτά αν το ΚΚΕ ήταν στο όριο. Θα μπει στη Βουλή ή δεν θα μπει στη Βουλή. Δηλαδή, αν το ΚΚΕ ήταν όριο στο 3-3 κάτι, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να γραφτεί. Όχι στην Αταλία. Και τι θα κερδίσεις να πεις ότι ο Κουτσούμπας χόρεψε ζεϊμπέκικο ή πήγε στην εκπομπή της Αταλίας Γερμανού. Το Just the Two of Us να πήγαινε ο Κουτσούμπας να χορέψει. Αλήθεια σας το λέω. Με ποιον θέλετε. Διαλέξτε. Όποια παρτενέρ θέλετε. Ναι. Σας λέω ειλικρινά, δεν θα βλέπατε τίποτα. Μόλις βλέπουν ότι το ΚΚΕ χαλάει τη σάλτσα των υπολογισμών, δηλώνει ότι δεν συμμετέχει. Τούτο και ανησυχούν. Δεύτερον, βλέπει το ΚΚΕ να πρωτοστατεί σε πραγματικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Ο κόσμος να είναι πολύ στο δρόμο με την πρωτοποίηση. Δηλαδή δεν μπορεί να μην ανησυχήσεις τώρα, εδώ που τα λέμε, όταν είσαι στο μαγειρίο. Θέλουν λίγο να το ευτελίσουν, πιστεύετε κάποιοι, όλο αυτό. Σιγά καλά μην το ευτελίσουνε. Μια χαρά ήταν ο Κουτσούμπας στη Αταλία Γερμανού. Ποια μηχανή ήταν η Ναταλία από τον Κουτσούμπα. Καλά, λογικό είναι. Λογικό. Δεν ήθιστε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και τι το ρωτήσανε τίποτα ουφό. Τώρα μου πείτε, αν το ρωτάγανε ότι ξαφνικά έχει, ξέρω εγώ, μία βίλα με 428 μέτρα πισίνα και 4 εσωτερικά γυμναστήρια με σάουνα στη Ρόδο, μπορεί να γινόταν και σαματά. Άρα δεν σχετίζονται. Τώρα το τραβάνε με τα νύχια και τα δόντια, ναι, να για... το κάνουν σαματά εντελώς. Ακούστε, το που το ΚΚΕ δεν πολιτεύεται επί των στίχων του τραγουδιού του πρώτου συμμετέχοντος τραγουδιστή σε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο. Ναι. Ναι. Ούτε ασχολείται με την πελατεία του πρώτου δικηγόρου που μπορεί να συμμετάσχει. Γιατί εδώ που τα λέμε δημοσιογράφος είμαι κι εγώ. Με φαντάζεστε να ανοίξω κουκκιτάπια και να αρχίσω να κάνω κριτική. Ποιος γιατρός που είναι και βουλευτής, πότε έχασε πόσους ασθενείς. Ποιος δικηγόρος που είναι και βουλευτής, πότε έχει την τάδε πελατεία και ποιος από αυτούς εμφανίστηκε σε ποιο κανάλι. Έχει σημασία σε ποιο κανάλι και σε ποια εκπομπή το τι λες. Ναι, και ποια είναι η πολιτική σου πρόταση, να συμπληρώσω εγώ. Πάμε στοίχημα ότι αν είχε βγει ο Κουτσούμπας στην Ναταλία Γερμανού και έσπαγε την Ιδισάρα και ήταν και πρωταβριλιά. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα συνεργαστούμε οπωσδήποτε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν γίνεται η χώρα να μείνει τώρα που οι Τούρκοι έχουν εκλογές χωρίς κυβέρνηση. Έτσι και το είχε πει αυτό στην Ναταλία Γερμανού. Θα ήταν πρωτοσέλιδο στα νέα. Μπράβο στο ΚΚΕ, το άνοιγμα που κάνει. Γιατί είναι ένα κόμμα μοντέρνο που απευθύνεται στη νεολαία και πάει λέγοντας. Ναι. Μην το συζητάμε. Πάντως, λέτε. Δηλαδή, δεν θα ήταν στα ψηλά των νέων τώρα. Λέτε με. Ούτε πρωτοσέλιδο στην εστία με τα 1500 φύλλα. Λέτε. Θα ήταν σε όλα τα site πρώτο. Ναι. Και γαμώ τους κουκουέδες. Αυτό θα ήταν, να σας το πω. Θα ήταν ακριβώς έτσι. Στο δε διαδίκτυο σας έφερα. Ναι. Έκφραση του Twitter τώρα σας έφερα. Okay. Έκφραση του Twitter και του. Θα ήταν πρώτη σελίδα.
Τώρα εδώ πέρα κάπου χαλάει η σάλτσα. Κάπου χαλάει. Το έχουν φανταστεί το παστίτσιο κάπως και έχουν το πρόβλημα το κουκουέ δεν μπορεί να κάνει την πεσαμέλη στο παστίτσιο τους. Χαλάει το παστίτσιο λοιπόν. Μα δεν είναι. Ανακατέψει ένα κυμάκι πέρα και πάνε να το βαφτίσει παστίτσιο. Εδώ βαφτίζει ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική διακυβέρνηση το συνενθήλευμα που έχει στο κεφάλι του. Ναι. Αν δει κάποιος αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή έχει δει ή αν δεν το έχει δει καλά θα κάνει να σπεύσει να το δει. Το βιντεάκι που βγάλαμε για τους σιδηροδρόμους που έβγαλε η ΚΝΕ, ναι, το τσουκωθεί η τρίχα. Ναι. Γιατί θα ακούσει τι έλεγε ο Μητσοτάκης, τι έλεγε ο Τσίπρας, live είναι αυτά, δεν κατασκευάσαμε εμείς. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κουκουέλα και είναι η τεχνητή νοημοσύνη μόλις κάνει κάτι και θυμίσει στους ανθρώπους τα πράγματα. Δεν βάλαμε εμείς μπουφάν στον Πάπα. Σκέτητος είναι ο Πάπας. Ναι. Θα ακούσει τι το έλεγε. Διάβασα και το άρθρο σας για αυτό το θέμα στον Ριζοσπάστη. Το ναι, Σάββατο κοιτάξτε, σε λίγο έχουμε να δούμε πολλά πράγματα και τα πράγματα θα πάνε στον αυτόματο. Κοιτάξτε, στην αστική δημοκρατία και ειδικά σε αυτά τα έσχατα στάδια του βάρβαρου καπιταλισμού στα οποία ζούμε, όντας σύμμαχοι και συνεταίροι με όλους αυτούς, μάλιστα, με την εμπειριαλιστική τους εκδοχή, όλη η ιστορία του Τραμπ στον ιερό ναό του Κογκρέσου που μπουκάρισε μέσα με κάτι τύπους με τα κέρατα και ήθελε να πάρει την εξουσία με βία και με νεκρούς. Αύριο πρέπει να πανηγυρίσει όλη η δημοκρατία στον κόσμο για τον καθίσουν στο σκαμνί, γιατί πλήρωσε μία πόρνη για να μην πει ότι κοιμήθηκε μαζί του. Σε αυτό το επίπεδο, ανοχή δεν μπορείς να δείξεις. Όχι όταν είσαι κομμουνιστής, όταν είσαι σκεπτόμενος άνθρωπος, έχεις πίσω σου μία στοιχειώδη κουλτούρα και ξέρεις να ξεχωρίσεις δύο γαϊδουριά άχυρα. Και κυρίως τι έχει τσέπη σου. Κυρία και Κανέλη, η τσέπη των Ελλήνων θα έχει πολύ λιγότερα πράγματα σε λίγο. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την σήμερα, επικοινωνία. Αλφα Αθήνα, η κυρία και Κανέλη. Και ευτυχώς σας χάλασα το παστίτσιο. Εμένα, το δικό μου. Εγώ δεν τρώω καν παστίτσιο. Αστείευομαι, αστείευομαι. Όχι, είναι ανίερο να μιλάει κανείς για παστίτσιο μέρες 40. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.